Πε μια καλημέρα στο Σίδνεϊ. Καλημέρα στο Σίδνεϊ. Εκεί good morning, θα πω. Good morning. Good morning. Λοιπόν, Σίδνεϊ. Λοιπόν, να κάνει άλλη λοιπόν, Στο Σίδνεϊ φέρνει και, και χαρέ, έτσι. Η Αυστραλία <Και> φέρνει χαρέ. Γενικώ. Ναι. Και, ε, και καλή θερμοκρασία. στο επίπεδο των μεταναστών Ελλήνων αθλητών, έτσι. Η αλήθεια είναι. Ναι. Πάρα πολύ. Για να είμαστε σοβαροί, ό,τι χαρά παίρνουμε την παίρνουμε από μεταναστεύσαντα Ελληνόπουλα. Εσύ πάντω μια λαχτάρα πήρε. Κρίσι, εγώ πήρα μια λαχτάρα και δεν θέλω να ακούω και ερμηνείε πάρα πολύ εύκολε, έτσι. Γιατί ακόμα ψαχνόμαστε στα εγκληματικά, στα εγκληματολογικά. Μιλάμε για το περιστατικό που τη ασφάλεια και ακούτε, άμα βρείτε ένα πανί το οποίο και εγώ ήταν αφού του ρίξανε νερό και αφού το βγάλανε έξω, αρχίστε και να ρωτιέστε: Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο συνεργείο μου, του γνωρίζω 500 χρόνια. Αυτή η βιασύνη να βγει ανακοίνωση για το συνεργείο μου με βάζει σε πολύ μεγαλύτερε υποψίε από οτιδήποτε άλλο. Οι κάμερε στη Βουλή μπορεί να μην έδειξαν τίποτα. Αλλά ένα πράγμα που δεν καίγεται και είναι βραδίκαυτο και έχει τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο με έναν τρόπο που μπορεί να το βάλει οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή. Εγώ δεν μπαρκάρω το αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο, δεν το έχω φυλαγμένο, mm -hmm. δεν έχω κάλυψη όλο το 24ωρο. Επομένω, μην ακούω τέτοιου είδου πράγματα. Είναι μια έξυπνη κατάσταση, όποιο νομίζει ότι θα με φοβήσει. Την πάτησε, μπορεί να λαχτάρισα, είχα και καλά ανακλαστικά, πετάχτηκα έξω, έξω. δύο 24 ώρα. Από αυτό που εισέπνευσα, mm -hmm. έχω μάρτυρες πολίτες, δόξα το Θεό για το τι έγινε και πώς έγινε, επομένως ας κρατήσουμε ένα πολύ μικρό καλάθι γιατί στο τέλος ήταν από υγραέριο που πήγε η βόμβα στο σκάι. Μαι. Λίγο, θα ήθελα λίγη επιφύλαξη. Ακούστε, θα ήθελα λίγη επιφύλαξη. Οι κάμερε στη... Οι... δεν έδειξαν κάτι ύποπτο να έχει γίνει στο αυτοκίνητό μου τι ώρε που ήταν παρκαρισμένο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμω. Και όποιο βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα, εξ για μένα είναι ύποπτο. Βγήκε και μια ανακοίνωση η οποία κατά ένα περίεργο τρόπο έχει γίνει κυρίαρχη. Σημειωτέω ότι εγώ δήλωσα ότι είχα πάει το συνεργείο δε... στο συνεργείο 10 μέρε πριν το αυτοκίνητο, σωστά. Και το είχα παραλάβει πέντε μέρε πριν το χρησιμοποιήσω. Επομένω, να είναι κάποιο λίγο προσεκτικό, γιατί αν αυτή είναι μία φορά έξυπνη, υπάρχουν και άλλοι έξυπνοι σε αυτή την γη που μπορεί να καταλάβουν και να κάνουν συνειρμού. Πάντω, εγώ χτε στη Βουλή είδα ευξημένα μέτρα ασφαλεία, είδα σκυλιά, είδα χίλια άλλα πράγματα, με ρώτησαν, εγώ αν ήθελα να βάλω βόμβα σε κάποιον, δεν θα τον προειδοποιούσα με απειλή. Αν ήθελα να πάθει μία ζημιά που να λέμε, εντάξει, μεγάλη είναι, καπνίζει κιόλα, οδηγούσε, εντάξει, τρακάρισε, έφαγε και τρει το δρόμο. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Δεν φοβήθηκα ποτέ, Με φοβηθώ τώρα πίσω-πίσω. <Τι, Τι να φοβηθώ, δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση. Τι να φοβηθώ. Ανά πάσα στιγμή, όποιο θέλει μπορεί να φάει όποιον θέλει. Πού θες να βασιστώ, δηλαδή. <Τι> αν, αν ζω με αυτό το φόβο, έχω υποχωρήσει σε μια διαδικασία η οποία μου είναι απεχθής. Εντάξει, και σε τελευταία ανάλυση, έχετε κολοσσού εδώ να σα αναλύσουν τα πράγματα. Τι να κάνουμε εμεί, τα τσι Πάμε να αναλύσουμε λίγο την συμφωνία έχετε... των, των πρεσπών. Πώ φοβήθηκε χθε στη Βουλή, τουλάχιστον από αυτά που ακούστηκαν, υπόθηκαν. Δεν φοβήθηκα. Ανά πάσα στιγμή, εγώ έχω διάφορα φάρμακα πάνω μου. Ανάμεσα σε αυτά, έχω και αντιεμετικά. Ναι. Για όσα έγιναν χθε. Ε. Ακούστε. Ε, ο τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η συζήτηση. Δεν ήταν εκατώτερο των περιστάσεων και μην ακούω αυτά για περί ναών τη Δημοκρατία και χιλιάδε άλλα πράγματα, γιατί αν υποθέσουμε ότι είναι ναό τη Δημοκρατία, είχε γεμίσει απεχθή γκράφιτι. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, ο τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η συζήτηση απέχει πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, έχουμε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίο χρησιμοποιεί 100 φορέ τη λέξη εγώ ω επικεφαλή συλλογικοτήτων. Ο Θρίαβος των συλλογικοτήτων ήταν, υποτίθεται, γι' αυτό και έγινε και ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανάδεμα τη συλλογικότητα. Εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα εκείνο, εγώ έκανα το άλλο, εγώ έκανα το άλλο. Κάποια στιγμή το επισήμανε, νομίζω, και η παπαρίγα. Δηλαδή, να τα ακούσει αυτό το πράγμα ε, ω τι. Αγνόησε του πάντε, πήγε σε ε, 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 μονομαχίε στο Ελπάσο, απευθύνθηκε μόνο στο Μιτσοτάκι, το κάνανε σαν να ήταν. Αγνόησε από τον καμένο και ότι είπε μέχρι. Το κουκουέ και τι θέσει. Ναι, αλλά το 151, 151. Δεν απάντησε κανένα. Το 151, βεβαίω το 151. Εδώ έχει κολοσσού, κολοσσούς, κολοσσούς τη ρευστότητα. Δηλαδή. Ατομικής, Ατομική, υποκειμενική, αντικειμενική, πείστε είναι όπω θέλετε. Κολοσσού τη ρευστότητα. Και φοβισμένου από αφήσει. Επειδή όταν ακούω τη λέξη αφήσα και τα mm -hmm. μου πογκρόμ, μου έρχεται το αίμα στο κεφάλι επιπροσωπικού Επί ομιλό, κρεμασμένη στα μανταλάκια 30 χρόνια, κατηγορούμενη γιατί πήγα στο κουκουέ και είμαι 27 χρόνια στο κουκουέ, να μου μιλάνε οι μετακινούμενες συνειδήσεις από κόμματος εις κόμμα, σαν την πεταλουδίτσα στα λουλούδια ή σαν τη μήγα στα σκατά. Διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, Μου είναι παντελώ αδιάφορο. Τις είναι αδιάφορο. Ο, το κουί μπόνο τη ωφελείται δεν υποτιμώ τον ελληνικό λαό. Μπορεί να το βγάλει από το κεφάλι του μόνο του και να ξέρει ποιο ωφελείται από αυτέ τι μετακινήσει. Θα περάσει η συμφωνία των, των Πρεσπών πανηγυρικά. Θα περάσει, Ακούσατε πες. το σύστημα απόψεων το του το κ. Λιγούρη. Σύστημα όχι. απόψεων. Η άποψη είναι ρευστό πράγμα. Όταν τη συστηματικοποιήσει, χρειάζεσαι πολιτικό αλγόριθμο επιβίωση και αυτό λέγεται ΝΑΤΟ. Το κούκου θα ψηφίσει όχι. Κατηγορηματικά κατάπτυστη είναι η συμφωνία. Είχαμε ακούσει πολλά πράγματα και πριν για το Κουκουέ. Για θα είναι η στάση του, αν θα φύγει, αν δεν θα, θα φύγει. Μία προπαγάνδα τη διακίνηση. Ε, με με δυναμι... η ρηματική διακίνηση τη χάνει να είναι όταν πρωτόμαθε ανάγνωση η αδερφή μου σε μια εφημερίδα και τη μάθα να πούμε εγώ τρία χρόνια μεγαλύτερη. Η ρηματική διακίνηση. Ναι. Τότε, το πρώτο μνημονεύτο, δεκαετία του 50. Λοιπόν, ε, η ρηματική διακίνηση τι διευκρινίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κατοχυρώνεται και έθνο και γλώσσα. Και υπηκότητα και ο προσδιορισμό, ο γεωγραφικό, στο Βόρεια Μακεδονία θα πάει περίπατο έτσι όπω είναι η συμφωνία. Η συμφωνία είναι κατάπτυστη για του λόγου που γίνεται, με τον τρόπο που γίνεται και έχει μία ουρά που δεν τη λογάριασε κανένα. Όταν λέμε εμεί και δεν μα ακούτε ότι έχει ουρέ αλυτρωτισμού, ενώ ναι. δεν μα ακούει ο κόσμο, έτσι. Uh -huh, uh -huh. Γιατί ο κόσμο έχει αρχίσει να σκέφτεται κάθε φορά που βάζει στα βρουδάκια. Τώρα που θα πάει και πέντε ώρε να ψηφίζει, ένα τέταρτο, 20 λεπτά, με μία σακούλα από πίσω γεμάτη ψηφοδέλτια, για να μπορεί να. Σταυρώσει από περιφερειακό σύμβουλο μέχρι δημοτικό και από ευρωεκλογέ μέχρι χιλιαδιό, του στέλνει μέσα και μετά αυτοί γίνονται προβατάρχε, όχι κομματάρχε, προβατάρχε. Γίνονται σαν να έχουν μπροστά του να παίρνουν, παίρνουν κυριολεκτικά το πίμνιόν του και το πάνε mm -hmm. από κόμμα σε κόμμα. Αυτοί που βάζουν σταυρό λοιπόν να ξέρουν που τον βάζουν το σταυρό. Mm -hmm. Γιατί πραγματικοί σταυρωτέ τη αισθητική και τη πολιτική ζωή του τόπου είναι αυτή που ψηφίζουν τον Άρα λε εκλογέ το Μάιο και μάλιστα όλε μαζί. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει και θα πάει με την αλαζονία του εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα εκείνο, εγώ έκανα το άλλο. Πλάτε αμερικάνικε, πλάτε γερμανικέ, πλάτε νατοικέ. Με πλάτε, πλάτε γερέ. Mm -hmm. θα ήταν να προβεί σε εκείνα τα πράγματα τα οποία είναι λογικά και το καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Mm -hmm. Υπάρχει mm -hmm. αντίδραση είναι να αποφασίσει ο ελληνικό λαό. Όλε οι, προ... οι σου... εκλογέ. στο οι εκλογές το Μάιο, όλε μαζί. Περθανότατα. Όταν έχει πίσω σου μάτια μου ένα δημοψήφισμα το οποίο το έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, για να μην κάνω και καμιά κίνηση αντίστοιχη τη αισθητική Μπούλιδων και Σία. Mm -hmm. Για να είμαι και σοβαρή. Όταν λε Μπούλιδων. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, άμα κάποιο περπατάει στα δύο πόδια, ξαρτάται και που κοιτάει το κεφάλι του. Αν περπατάει στα τέσσερα, μπορεί να γίνει και πολιτικό λόγο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να μην μείνω σε αυτό το επίπεδο και να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπω έχει κατάσταση, πανηγυρικά θα την περάσει η Συμφωνία των Σκοπίων. Yeah. Τι θα συμβεί, Έχει προσέξει κανένα ότι η Συμφωνία έχει μέσα πέντε χρόνια προσαρμογή στα Σκόπια στο εσωτερικό για την εμφάνιση, εμφάνιση yeah. του ζητήματο του καινούργιου ονόματο στο εξωτερικό και δέκα για το εσωτερικό. Πόσε αλυτρωτικέ ερμηνείε. Διότι δεν είναι και αιώνιε οι κυβερνήσει, μπορεί να αλλάξει και η κυβέρνηση στα Σκόπια. Ναι. Ποιο θα ξύνει την πέτσα από το κάφκαλο των εθνικισμών την κρίσιμη στιγμή να καθίσει να γυρίσει λίγο το ρολογάκι πίσω στη Ιουγκοσλαβία. Να δει πω ξύστηκαν Για να ολοκληρώσουμε. Όσοι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποστάτε, προδότε, όλα αυτά που ακούστηκαν. Μα δεν υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα απ' όλα γεννήθηκε εντό του Κοινοβουλίου. Με εσωτερικέ διαδικασίε. Mm. Από, από πολιτικό, πραγματικό, ιδεολογικό. Εντό τη Βουλή, βγήκαν όλα αυτά. Τι σα κάνει εντύπωση, Συντίθεται και αποσυντίθετε κόμματα διάφορα. Μην ακούω για τι αφήσει. Δεν μου λέτε, κυκλοφορούσε αφήσει ε, μέσα σε ολόκληρη την Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλίτε τρουφιάνοι δημοσιογράφοι με ονόματα δημοσιογράφων ναι, από κάτω και, και χειροκροτάγανε. Ναι. Να θυμηθώ κάτι χειρότερο. Ε? Ποιο σήκωσε φωτογραφίε πιανών σε γιγαντοοθόνη στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι ο Με ποιου δημοσιογράφου ναι, που έλεγε ναι, η απόλυτο Γιατί, γιατί το λέω, ή. Γιατί είναι αυτοί οι ίδιοι που λένε για τα μίντια ότι τα μίντια είναι αυτά που φτιάχνουν το κλίμα των καταζητουμένων. Η εξατομικευμένη φραστική λεκτική και άλλη τρομοκρατία, η εξατομικευμένη τρομοκρατία αυτή που είναι, δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο ξαφνικά ιδεολογικών δια του ΝΑΤΟ κόλλα. Ευχαριστούμε πόλα. Ευχαριστούμε, Ελένα. Το μαζί και να μας λένε ότι είναι πατριωτικό καθήκον. Μου κάνουν μια χάρη. Ας μην παίρνουν την πατρίδα, να την κάνουν brand name της προσωπικής τους καριέρας όλοι του. Ευχαριστούμε, Ελένα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και